1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία για την κακοκαιρία Μπάλος, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία Δάρδανος. Όπως ανακοινώθηκε, οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικού σώματος, αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις ΕΚΑΒ θα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι να παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης. Διαδοχικά θα είναι τα κύματα τα οποία θα επηρεάσουν την Κρήτη από σήμερα 5η 14 του Οκτώβρη. Βροχές, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες, ενώ αναμένεται και εκδήλωση καταιγίδων με τις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές να επηρεάζονται από αυτές και όχι μόνο. Παρασκευή 15 του Οκτώβρη αναμένεται η δεύτερη και πιο σημαντική καιρική διαταραχή, λέει ο κύριος Λέκας, ενώ τα ίδια χαρακτηριστικά θα έχει και το τρίτο κύμα που θα μας επηρεάσει προς το Σάββατο 16 του Οκτώβρη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις και από το Σάββατο θα στραφούν σε δυτικούς. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία της περιφέρειας έκλεισε τις ειρλανδικές διαβάσεις από σήμερα ο Δήμος Φεστού στο πλαίσιο της πρόληψης. Κλειστό σήμερα και αύριο επίσης το φαράγγι της Αμαριάς. Με ερώτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κιγκέρογλου ζήτησε σήμερα συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες από τη χαλαζόπτωση στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και στους οικισμούς των Δήμων Μηνό, Απεδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας, όπως επίσης και Φεστού. Εξονυχιστικοί έλεγχοι και στην Κρήτη για τυχόν παρατυπίες σε εμβολιαστικά κέντρα στους νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου με εικονικούς εμβολιασμούς. Αντιεμβολιαστές φέρονται να πραγματοποιούν ταξίδια για να βρουν βολικό εμβολιαστικό κέντρο ώστε να πραγματοποιήσουν ψευτοεμβόλια ή να λάβουν πλαστά πιστοποιητικά. Ελέγχονται επίσης οι περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτείας, Πρέβεζας, Βιωτίας, Λάρισας, Αχαΐας αλλά και νησί στο κεντρικό Αιγαίο. Υπολογίζονται ότι σε τουλάχιστον 100 με 200 σημεία σε όλη τη χώρα, επί συνόλου περίπου 2.000 εμβολιαστικών κέντρων στην επικράτεια και με τη συμμετοχή 200-300 γιατρών και νοσηλευτών, ότι επιχειρείται αλλίωση δεδομένων στις διαδικασίες εμβολιασμού και έκδοσης πιστοποιητικών, με αποτέλεσμα μια γενική σύγχυση για την πραγματική επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Ανησυχία από την αύξηση των ασθενών με COVID που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, χθες έφτασαν τους 343. 54 τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από αυτά τα 34 στο Ηράκλειο, τα 11 στα Χανιά, τα 7 στο Λασίθι και τα 2 στο Ρέθυμνο. Αλλάζει ως φαίνεται και ο επιδημιολογικός χάρτης, κοκκινίζουν μάλλον οι περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Εύρου. Στην Κρήτη λόγω της πτωτικής τάσης σε Ηράκλειο και Χανιά φαίνεται ότι θα πάμε σε κίτρινο και πορτοκαλί αντιστοιχά. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων προμηθεύονται από σήμερα 5η 14 του μήνα έως και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου του επόμενου διαστήματος. Οι επιπτώσεις της COVID-19 στην κοινωνία της Κρήτης, στη θεματολογία του Επιστημονικού Συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου ανοίγουν αύριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Ειδικοί επιστήμονες, ακαδημαϊκοί καθηγητές, ερευνητές όπως και επαγγελματίες υγείας που βίωσαν από κοντά τη σφοδρότητα της νόσου με τη διαχείριση των κρουσμάτων θα τοποθετηθούν αναφορικά με τις αλλαγές που βιώσαμε στους τομείς της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Η εναρκτήρια ομιλία θα γίνει από τον καθηγητή παθολογίας λοιμοξιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σωτήρη Τσιόρδα με θέμα «Πανδημία COVID-19, επιστημονικές αβεβαιότητες και προκλήσεις». Με δηλώσεις του Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρους Αρναουτάκης υπογράμμισε τη μεγάλη αξία που έχει η διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου, καθώς είναι τεράστια η ανάγκη σήμερα για απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν όλους μας. Έλλειψη ρευστότητας, κόστος παραγωγής, λειτουργικά έξοδα στο τρίπτυχο των παρατηρήσεων που θέτουν οι επιχειρηματίες, παράλληλα με την εκτίμηση πως την επόμενη
διετία θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα του 2019. Οι περισσότεροι από τους ερωτώντες, όπως ο καθηγητής χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ Χρήστος Φλώρος αναφέρει στον 984, στρέφονται πλέον στην ψηφιοποίηση, επιμένουν στην προστασία των θέσεων εργασίας και ζητούν επιπλέον στοχευμένα μέτρα από την πολιτεία. Στους σεισμούς μετρούν πληγές μετά τα 6,3 ρίχτερ στη Σιτία οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες. Σε εξέλιξη η έλεγχη των μηχανικών. Προβληματισμένοι οι σεισμολόγοι για την μετασεισμική ακολουθία. Το πιθανότερο είναι πως ο σεισμός των 6,3 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ζάκρου ήταν ο κύριος. Εκτίμησε μιλώντας στον 984 ο καθηγητής γεωφυσικής, εφαρμοσμένη γεωφυσική του ΕΚΠΑ και διευθυντής του Ινστιτούτου του ΕΛΜΕΠΑ, Φίλιππος Φελιανάτος. Αναφορικά με την μετασεισμική ακολουθία, είπε ότι έχει πολλές αιρεσιμότητες εξαιτίας της αδυναμίας πρακτικά εγκύτητας στην κάλυψη της καταγραφής τους με σεισμογραφικά μηχανήματα. Όμως χρήζει και περαιτέρω έρευνα στο εστιακό του βάθος, γιατί αν τελικά είναι μεγαλύτερο, τότε είναι λογικό να δίνει άλλη συχνότητα μετασεισμών από αυτή του αρχικού βάθους όπως εκτιμήθηκε. Αυτό που αποτελεί σε αυτή τη φάση μεγάλο ερωτηματικό είναι κατά πόσο και πώς μπορείς ή πώς μπορεί να έχει επηρεάσει το ελληνικό τόξο νότια και ανατολικά της Κρήτης αυτή η συνεχής διέγερση σεισμικά με μεγάλα γεγονότα και μάλιστα σε μια χρονική εγκύτητα μεταξύ τους. Κάλεσε παράλληλα την αυτοδιοίκηση της Κρήτης να στηρίξει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, καθώς διαθέτουν ένα πλήρες σεισμογραφικό δίκτυο, οδηγώντας με πόρους, υλικούς και ανθρώπινου δυναμικού σε ενδυνάμωση του δικτύου αυτού, από το να καταφεύγει σε συνεργασίες με ιδρύματα εκτός της Κρήτης που έχουν μια αντίληψη εξ αποστάσεως για τα γεγονότα στο νησί. Παρέμβαση του Πρόεδρου της ΠΕΔ Γιάννη Κουράκη για τους σεισμούς στις Βρυξέλλες με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι επιβάλλεται η συγκρότηση ολοκληρωμένου σχεδίου και η εξειδίκευση μελετών, έργων, δράσεων που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην περίοδο της κρίσης, όπως και αύξηση των πόρων για τις φυσικές καταστροφές του Ταμείου Ελεγγύης. Χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση στην Ελλάδα, ήταν η απάντηση θέση του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών Γιάννης Λένερτσιτς, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον αρμόδιο υπουργό κ. Χρήστο Στυλιανίδη. Έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι πληγέντες από το σεισμό που επιθυμούν να στεγαστούν σε οικίσκους. Θα υποβάλλονται σε 3 δημοτικά καταστήματα Αρκαλχωρίου, Θραψανού, Καστελίου 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Την επίλυση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση ενίσχυσης πρώτης αρρωγής μέσω του arogi.gov.gr ζητά ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης με σχετική επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, κατά τη δεύτερη βάση η πλατφόρμα θα επεκταθεί και για τους πληγέντες στις ελλειπές περιοχές και οικισμούς που έχουν χτυπηθεί από το σεισμό, με αντίστοιχη προσαρμογή και στην προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Πάντως, όπως διευκρίνησε, αύριο Παρασκευή θα γίνει η δεύτερη πλήρωμη για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης και με τη Βούλα, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο ανακατασκευής του ΒΟΑΚ από τη Χερσόνησο έως τη Νεάπολη, προβλέπεται να κατασκευαστεί αυτοκινητόδρομος μήκους 22,4 χιλιόμετρων, ο οποίος θα έχει τετραϊχνή διατομή πλάτους 21,5 μέτρων, χωρίς τις πλευρικές διαμορφώσεις, κόστος 90 εκατομμυρίων ευρώ. Υπογράφεται σήμερα στην Αθήνα η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Ξανά πρόεδρος των εμπόρων ο Μανώλης Κουμαντάκης για τέταρτη θητεία στο Ηράκλειο. Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η ανάπτυξη και η ευημερία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στο 1,25 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης από αύριο Παρασκευή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται, πανδημία, εποχική εργαζόμενη, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια βάλουν ευθέως στα νοικοκυριά. Τα παραπάνω επισημαίνουν στον 984 οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων Ηρακλείου και Ρόδου, Στέλιος Βοριάς και Παναγιώτης Εγκλέζος αντίστοιχα. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Φεστού εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συρρυκνωθούν τα τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου Μυρών και να δημιουργηθούν τάξεις μέχρι και των 28 ατόμων.
Στα 17 τους θα μπορούν να αποκτήσουν άδειες οδήγησης οι νέοι της χώρας μας, αλλά για να μπορούν να οδηγούν θα πρέπει να έχουν δίπλα τους ένα έμπειρο οδηγό. Η ΔΕΙΑΗ ενημερώνει ότι εντοπίστηκε τυπογραφικό λάθος στην έκδοση των λογαριασμών ίδρυυσης των περιοχών Μασταμπά, κέντρου πόλης Πόρου, περιοχής Κολυμπητηρίου και Βουτών. Μάλιστα αναφέρει ότι ορισμένοι λογαριασμοί έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει αφαιρεθεί το έναντι ποσό του προηγούμενου λογαριασμού όπου αυτό υπήρχε. Την ίδια στιγμή το μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας απεικονίζει σωστά τους αναλόγους λογαριασμούς. Αυτό το πρόβλημα αφορούσε μόνο τη διαδικασία έκδοσης και εκτύπωσης και ότι όσοι δημότες εξόφλησαν το λογαριασμό που περιείχε εσφαλμένα το έναντι ποσό, αυτό θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό και θα γίνει συμψηφισμός. Αυτοσχέδιο εργαστήριο Κάναβης είχε εγκαταστήσει σπίτι του για να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο στο Δήμο Φεστού, κάτοικος της περιοχής. Βρέθηκαν επίσης από την αστυνομία 48,6 γραμμάρια κάναβη, ζυγαριά ακριβίας, μεταλλικό στρίφτης και φυσικεία. Μία γυναίκα Ελληνίδα και ένας αλλοδαπός φέρονται να έκλεψαν από σπίτι στην περιοχή του Ηρακλείου χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, χρυσές λίρες συνολικής χρηματικής αξίας 13.000 ευρώ. Η φερόμενη ως δράστης έχει συλληφθεί, σε βάρος του αλλοδαπού έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σε 11 υποθέσεις κλοπών και μία απόπειρα κλοπή στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων φέρονται να εμπλέκονται δύο Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός ακόμα. Κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησαν αγορές. Το Κοινοβούλιο της Χιλής στη Διεθνή Επικαιρότητα θα αρχίσει να μελετά πρόταση παύσης και παραπομπή σε δίκη του Προέδρου της χώρας για την αμφιλεγόμενη πώληση μεταλλευτικής εταιρείας σε φορολογικό παράδεισο που αποκαλύφθηκε χάρη στη διεθνή έρευνα των Pandora Papers. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, απέλυσε σήμερα τρία μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας και διόρισε στη θέση τους δύο νέα. Αναφέρεται στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα η ισοτιμία της τουρκικής λίρας να πέσει σε νέα χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. Πακέτο μέτρων για τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης εμπορευμάτων στη Βόρεια Ιρλανδία πρότεινε στην Βρετανία η Ευρωπαϊκή Ένωση. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετάσχουν στην Μεγάλη Γιορτή Αθλητισμού και Πολιτισμού Ραγκρίς Ηράκλειο 2021 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 του Οκτώβρη απεύθυναν Οργανωτική Επιτροπή, φορείς, χορηγοί, εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην προετοιμασία του αγώνα. Τα χρήματα θα διατεθούν για τους πληγέντες από τους σεισμούς. Μία ακόμα αγωνιστική δράση του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης αναμένεται με ενδιαφέρον λόγος για το κύπελλο αναβάσεων Κρήτης που συνεχίζεται με την τρίτη στροφή της διοργάνωσης το Σαββατοκύριακο 23-24 Οκτωβρίου στο Βραχάση σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. 984. Ο καιρός. Άστατος καιρός, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ έως στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.